Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Πιστοί στο διαδικτυακό μας ραντεβού κάθε 15 μέρες και σήμερα εδώ για να ολοκληρώσουμε τη σειρά webinars από τη σειρά τραύμα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία Intermed, η οποία στήριξε όλη τη σειρά και τα 6 webinars. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές, τον κύριο Ραποστάθη, τον κύριο Αρχάκη, τον κύριο Κοτσάνο, τον κύριο Βαδιάκα, τον κύριο Κολοκούρη. Και last but not least, όπως λένε και στο χωριό μας, τον εξαιρετικό καθηγητή κύριο Παπαδόπουλο Μόσχο, τον ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη σημερινή του ομιλία που θα έχει τίτλο «Ορθοδοντική μετακίνηση οδοντιών μετά από τραύμα». Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι καθηγητής και διευθυντής στο εργαστήριο ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι χαρά και ευτυχή σύμπτωση που έχουμε την σχολή στον σύλλογό μας στη Θεσσαλονίκη, οπότε υπάρχει αγαστή συνεργασία και όλα αυτά τα εξαιρετικά webinars γίνονται πραγματικότητα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο λόγος σε εσάς. Κύριε Κούγια, εγώ σας ευχαριστώ για την που μου κάνετε εσείς και ο σύλλογος σε μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει από τον κύριο Αγερόπουλο και άρθαμε με καλά με την ευγενή βοήθεια του κυρίου Ραποστάθη. Γενικότερα σε όλους όσους έχουν εμπλακεί, ήθελα να εκφράσω με θερμές ευχαριστίες. Και όπως το είπατε και εσείς, σήμερα κλείνει αυτή η σειρά των σεμιναρίων, που το θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογο, γιατί έχει πιάσει ένα θέμα το οποίο έχει αναλυθεί από διάφορες οπτικές γωνίες και σήμερα πιστεύω και με την πλευρά της ορθοδοντικής, που είναι last but not least και αυτή, στην αντιμετώπιση κυρίως όχι του άμεσου, όχι κυρίως την άμεση αντιμετώπιση του, αλλά την ύστερη αντιμετώπιση του τραύματος, κλείνει αυτός ο κύκλος και νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο πιο πολύ θα μπορούσε να λυθεί και πιο καλά. Και με τους αξιόλογους ομιλητές που προλαλήσαν από μένα τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά και νομίζω και με τη δική μου τη μικρή συμβολή σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε, να προσπαθήσω να κάνω ένα. Βεβαίως, είμαστε έτοιμοι. Ένα share screen την οθόνη μου. Λοιπόν, κάτι δεν μου πάει καλά. Όχι, δεν το κάνουμε που θα πάει. Τώρα μου το δείχνει, ωραία. Ξεκινάω λοιπόν, δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι... Όχι, τι έγινε. Αυτά τα μικρά τεχνικά προβλήματα είναι της μόδας τώρα, έτσι, με τα διαδικτυακά webinar, αλλά... υπάρχει καλή διάθεση πάντα, οπότε έχουμε όλοι υπομονή. Λοιπόν, νομίζω όχι ακόμη. Τώρα πρέπει να βλέπετε το εισαγωγικό, το slide, το κεντρικό, έτσι δεν είναι, κύριε? Σωστά, πολύ ωραία. Σωστά. Πολύ ωραία. Αν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, παρακαλώ διακόψτε με, ή αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις άμεσες και κάπως επίγοντας χαρακτήρα, πάλι ενημερώστε με στη διάρκεια της ομιλίας. Αλλιώς διαφορετικά μπορούμε να τα συζητήσουμε και στο τέλος, ανάλογα με τα προβλήματα που θα υπάρξουν. Σωστά, και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι οι ερωτήσεις γίνονται από όλους στο chat. Θα το βρείτε το chat από κάτω από την οθόνη που παρακολουθείτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ερώτησή σας και εγώ με τη σειρά μου θα μεταφέρω την ερώτηση στον ομιλητή. Κύριε Παπαδόπουλο, λόγος σε εσάς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το οδοντικό τραύμα λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει αναλυθεί εκ των όσων από τους προηγούμενους συναδέλφους και κυρίως η άμεση αντιμετώπιση του. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι να θυμόμαστε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν αναφερόμαστε στα οδοντικά τραύματα δεν αναφερόμαστε μόνο στα δόντια, αλλά γενικότερα σε τραυματισμούς του προσώπου και περιλαμβάνουν δηλαδή και τους μαλακούς τους πολλές φορές και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και όπως επίσης δεν συζητάμε καθαρά και μόνο την αποκατάσταση, τη λειτουργική, την οδοντική του ασθενού μας, αλλά και κυρίως και την αισθητική και την ψυχολογία. Γιατί πολλές φορές έχει επιδράσει την ψυχολογία, όπως βλέπετε, αν σε διαστεί σε κάτι το οποίο είναι και μία κάπως και συγκλησιακή ανομαλία, είναι και τραύμα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και αισθητικά και λειτουργικά, και αυτά όλα φυσικά έχουν επίδραση στις ψυχούλες των παιδιών, γιατί όπως ο κύκλος του σεμιναρίου αναφέρεται, είναι ουσιαστικά για την αντιμετώπιση του τραύματος σε νεαρά άτομα, αν θυμάμαι καλά, οι πρώτες ήταν μέχρι 15 χρονών περίπου. Τώρα, λίγα λόγια εισαγωγικά για κάποιους οι οποίοι δεν παρακολούθησαν ακριβώς τις λεπτομέρειες τα προηγούμενα των συναδέλφων με τα επιδημιολογικά ή άλλα που έχουν πιθανά υποθεί, πολύ περιληπτικά όμως.
είναι και σε σχέση με την ορθοδοντική κυρίως, τα άτομα, τα παιδιά τα οποία υφίστανται κάποιους τραυματισμούς είναι αρκετά και έχει δειχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια έρευνα που είχε δημοσιευτεί το αρχές του 2000, του αιώνα, στους 2003 με 2004, ότι αυτό αφορούσε όταν αναφερόμαστε σε παιδιά 8 ετών περίπου το 5% αυτών των παιδιών αυτής της ομάδας, ενώ όταν τα παιδιά φτάνε την ηλικία των 12 ετών, το 11% περίπου των παιδιών αυτών είχαν κάποιο τραυματισμό, δηλαδή ένα παιδί στα 10, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης βρέθηκε ότι τα αγόρια είναι πιο συχνά υπόκεινται σε κάποιους τραυματισμούς ονδιών παρά στα κορίτσια, ίσως γιατί είναι πιο ατίθαστα, ίσως παίζουν πιο πολλά παιχνίδια ή κάτι τέτοιο. Τώρα, από πλευράς ορθοδοντικής, έχει βρεθεί επίσης ότι τα προηγούμενα νούμερα σε γενικό πληθυσμό, το 10% κτλ. Αυτό που έχει παρατηρηθεί σε άτομα τα οποία προσέρχονται σε ορθοντική θεραπεία στο ιατρείο, από το ιστορικό τη λήψη κτλ., φαίνεται ότι και εδώ ένα περίπου 11% των ασθενών έχουν κάποιο ιστορικό προηγούμενο τραύματος που υπάρχει πριν από την έναρξη θεραπείας. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο κάποιο άτομο να υφίσταται έναν κίνδυνο τραυματισμού. Από πλευράς ορθοδοντικής, οι κυριότεροι παράγοντες που έχουμε να αναφέρουμε είναι η μεγάλη οριζόντια πρόταξη και μη επαρκής κάλυψη των άνω τομέων από το άνω χείλος. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για έναν οπισθογματισμό της γνάθου και τη δεύτερη τάξη, όπως την έχουμε δει στην ορθοδοντική. Όταν έχει βρεθεί πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο, λίγο νωρίτερα, ότι από την ημερομηνία που λέγαμε προηγουμένως, ότι όταν έχουμε μια πρόταξη, άτομα που έχουν πρόταξη πάνω από 9 χιλιοστά, το 45% αυτών των τομέων είχαν υποστεί κάποιο τραύμα, ενώ όταν αυτή η πρόταξη είναι κάπως λιγότερη, μεγάλη πάλι, αυξημένη, πάνω από τα 2-3 χιλιοστά που είναι το κανονικό, αλλά μέχρι 9 χιλιοστά, τότε το 23% των άνω τομέων είχαν υποστεί κάποιο τραυματισμό. Είναι μεγάλα τα νούμερα αυτά, άρα και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι αυτή η μεγάλη πρόταξη, αν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Και πράγματι, οι συστάσεις που δίνονται όσον αφορά τις γενικότερες ορθοντικά προβλήματα είναι σε άτομα τα οποία έχουν ανομαλίες δεύτερης τάξης, όπως λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή όπως τραυματισμό, που συνδυάζονται με αυξημένη οριζόντια πρόταξη, αν είναι δυνατόν να γίνει πρώιμη προληπτική ορθοδοντική θεραπεία, να μην περιμένουμε δηλαδή οι ασθενείς μας να φτάσουν στο μόνιμο φραγμό, αλλά ήδη στο μεικτό φραγμό σε νεαρές ηλικίες να γίνει μια προληπτική θεραπεία για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη πρόταξη η οριζόντια και κατόπιν σε μια φάση, πρώτη φάση και σε μια θεραπεία δεύτερης φάσης όταν τα άτομα πια πάνε στο μόνιμο φραγμό να αντιμετωπιστεί το κατεξοχήν ορθοντικό της πρόβλημα, ό,τι άλλο περιλαμβάνει με ακίνητες συσκευές, παραδείγματος χάρη. Και επίσης η άλλη σύσταση που γίνεται είναι σε αυτά τα άτομα που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, με μεγάλη οριζόντια πρόταξη, αν είναι δυνατόν να φορούν προστατευτικές νάρθηκες όταν κάνουν κάποιες αθλητικές δραστηριότητες. Και είναι κάτι το οποίο αρχίζει πλέον περνάει και στον πληθυσμό, σιγά σιγά είτε σε άτομα που κάνουν ορθοντική θεραπεία, αλλά πολλές φορές και άτομα που δεν κάνουν θεραπεία επιζητούν όταν γνωρίζουν πλέον τα σωματεία και οι προπονητές και αρχίζουν λίγο κατευθύνουν τα άτομα να αναρτήσουν κάποιο τέτοιου είδους νάρθηκα. Τώρα, προτί να γίνει κάποια ορθοντική θεραπεία οπωσδήποτε, πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση ενός δοντιού που έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό, είτε πριν από λίγο καιρό, είτε πριν από περισσότερο καιρό. Έτσι λοιπόν, η λήψη του ενός λεπτομερούς ιστορικού είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα προηγούμενα επεισόδια δοντικού τραύματος, όπως επίσης και αν υπήρξε κάποιο τραύμα στο παρελθόν, κάποιες ερωτήσεις για το πώς έγινε η θεραπεία του, πώς με λεπτομέρειες. Τώρα, όμως, πολλές φορές συμβαίνει είτε τα παιδιά είτε οι γονείς να μην θυμούνται κάποια τραυματικά επεισόδια και όχι μόνο για κάποια μικρό τραυματισμό σε κάποιο δόντιο, αλλά έχει παρατηρηθεί από ασθενείς που έχουμε στην ορθοδοντική, υπάρχουν και κάποια κατάγματα, ρογμές κονδύλου και που δηλώνουν κάποιες ασυμμετρίες που δεν το αντιλαμβάνονται οι γονείς και το αντιλαμβάνονται σε ένα πολύ ύστερο στάδιο. Δηλαδή έχει κάνει κάποιο παιδάκι βόλτα με το ποδήλατο, το έπεσε κάτω, χτύπησε. Δεν ήταν έντονο ο πόνος. Τα παιδιά βλέπετε αν έχουν πολλά πράγματα. Δεν πήγανε σε νοσοκομείο, δεν καταλάβανε και έτσι λοιπόν πέρασε αδιάγνωστα ουσιαστικά. Πολλές φορές λοιπόν κάποιοι τραυματισμοί μπορούν να περάσουν αδιάγνωστα, δηλαδή ένα κοκκόσινο, μια σύσταση, πώς το λέμε, του ντιού. Να μπορεί να χτυπηθεί, αλλά να μην σπάσει και να μην κινήσει αρχικά κάποιες υποψίες. Πάντως, εμείς από το ιστορικό που κάνουμε, προσπαθούμε να είμαστε λεπτομερείς και αν δούμε ότι υπάρχει
κάποια υποψία, τότε προχωράμε και συστήνεται να γίνεται μια πλήρη και κλινική και ακτινολογική αξιολόγηση πριν από την έναρξη της οποιασδήποτε ορθοδοντικής θεραπείας. Τώρα, αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει κλινική εξέταση φυσικά, ακτινολογική εξέταση, όπως επίσης και εκτίμηση της ζωτικότητας του κολφού και αν έχει υπάρξει πιθανή ή αναγκαία πιθανή ορθοδοντική θεραπεία. Κατά την κλινική εξέταση, αυτό που θα πρέπει να δούμε σε γενικές γραμμές, μεταξύ των άλλων, είναι να εκτιμήσουμε το χρώμα του δοντιού το οποίο έχει υποστεί τραυματισμό, να εξετάσουμε αν υπάρχουν διογκώματα ή κυλάνσεις, να εξετάσουμε αν υπάρχει κινητικότητα του δοντιού αυτού είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη κατεύθυνση, να ψηλαφίσουμε την περιοχή του ακροβιζίου για πιθανή ευαισθησία. Αλλά επίσης, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε και τα γειτονικά δόντια ή και το άλλο δοντικού τόξου γύρω από εκεί που έγινε ο τραυματισμός, για να μπορούμε να δούμε και αυτά αν έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό ταυτόχρονα με τον κύριο δόντι το οποίο έχει υποστεί το μεγάλο το τραύμα. Στην ακτινολογική εξέταση, αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ιδίως το πρόκειται για δόντια τα οποία ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της είναι το πιο ουσιαστικό κλινικό σημείο ζωτικότητας ενός τέτοιου δοντιού. Γι' αυτό και συνιστάται σε αυτές τις περιπτώσεις ιδίως να παίρνουμε την ακτινογραφία του τραυματισμένου τομέα, παραδείγματος χάρη, να περιλαμβάνει και το μη τραυματισμένο τομέα της άλλης πλευράς, για να δούμε παράλληλα πώς προχωράνε οι δύο τομείς με την αύξηση και διάβλαση και να έχουμε μια πολύ έτσι, καλή και σοβαρή και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της παραπέρα διάβλασης του δοντιού τραυματισμένου ή όχι. Τώρα, επίσης, όσον αφορά την εκτίμηση της ζωτικότητας του κολφού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να θυμόμαστε ότι η χρήση των συσκευών ελέγχου ζωτικότητας σε μη πλήρως διαπλασμένα ζώντια ή και σε φοβισμένα παιδιά μετά από τραύμα είναι αναξιόπιστη μέθοδος και μπορεί να δώσει και λάθος θετικά και λάθος αρνητικά αποτελέσματα. Και έτσι αυτοί οι έλεγχοι ζωτικότητας θα πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό και με τα άλλα και κλινικά και ακτινολογικά βήματα. Άρα λοιπόν κάνουμε μεν ελέγχουμε, αλλά δεν είναι το μόνο δεν θα στηριχτούμε τέτοια καλά μόνο σε αυτό το έβριμα για να κάνουμε την πλήρη μας την τελική μας τη διάγνωση. Σε σχέση με την οδοντική θεραπεία τώρα, αυτή απαιτείται συνήθως όπου υπάρχουν κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα φλεγμονής ή νέκρωση του πολφού, όπου υπάρχει διακοπή της διάβλασης της ρίζας ή ακόμη αν υπάρχει εξωτερική απορρόφηση της ρίζας. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι μερικές φορές υπάρχουν προϋπάρχουσες πριν μια εξωτερική θεραπεία, προϋπάρχουσες οδοντικές θεραπείες είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω φλεγμονής και αυτό θα πρέπει να. Και αυτές οι ενδοτικές θεραπείες θα πρέπει να εκτιμούνται πριν την έναρξη της ενδοτικής θεραπείας και να ζητείτε αν είναι δυνατόν η επανάληψή τους, αν υπάρχει κάποιες υπόνοιες ότι η έφραξη δεν είναι ικανοποιητική. Όσον αφορά αυτά τα δούμε και συγκεκριμένα, υπάρχει ένα ερώτημα κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ενδοτικές μετακινήσεις. Δηλαδή, έχει γίνει για τον οποιοδήποτε λόγο μια ενδοτική θεραπεία κάποιου δοντιού, υπάρχει ένα ερώτημα, αυτό αντέχει ενδοτικές μετακινήσεις. Και άρα, τι μπορεί να συμβεί. Αυτό που σημαίνει συνήθως σε αυτόν τον τρόπο που δεν είναι ουσιαστικά δεν είναι ζωντανά, είναι να γίνει απορρόφηση της ρίζας τους, αν μετακινηθούν. Όπως συμβαίνει και στα δόντια τα οποία μερικές φορές έχουν κανονικό πολφό και όλα είναι, είναι υγιή. Εδώ λοιπόν τα αποτελέσματα ερευνητικά είναι λίγο συγκρόμενα και αντιφατικά και άλλοι βρίσκουν ότι συγγραφείς ότι υπάρχει ένας αυξημένο κίνδυνο απορρόφηση ριζών αυτών των δοντιών που έχουν υποστεί ενδοντική θεραπεία. Κάποιοι βρίσκουν κάποιο ίσο κίνδυνο, ενώ άλλοι βρίσκουν ακόμη και μειωμένο κίνδυνο απορρόφηση των ριζών. Και επειδή υπήρχαν έτσι αντιφατικά αποτελέσματα κάποια στιγμή, πριν από λίγα χρόνια, με τη συνεργασία του κ. Ζαφεριάδη και τη κ. Ιωαννίδου, δημοσιεύσαμε μια μετα-ανάλυση σχετική, ο οποίο εξέταζε αυτό ακριβώς το θέμα, κατά πόσο υπάρχει μεγαλύτερη αυξημένη απορρόφηση ριζών στα δόντια. Έγινε μια εκτενής λεπτομεριακή έρευνα σε πάρα πολλές βάσεις δεδομένων. Μπήκαν ορισμένα συγκεκριμένα συμπληρωτικά κριτήρια και από 1.900 και εργασίες που βρέθηκαν αρχικά, μείναν τελικά 4, όπως βλέπετε, στο κάτω μέρος της διαφάνειας, οι οποίες συμπεριληφθήκαν στη μελέτη. Και το αποτέλεσμα, ήθελα να σας καθυστερώ και να σας πω αναλυτικά, φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα, εδώ με το μεγάλο το μαύρο, το οποίο είναι κάτω δεξιά στη σχεδιάγραμμα, ότι μετά από ορθοντική θεραπεία η απορρόφηση των ριζών ήταν σημαντικά λιγότερη στα δόντια αυτά που είχαν υποστεί ενδοντική θεραπεία από ότι σε δόντια με υγιή πολφό.
Και αυτή η διαφορά ήταν περίπου μισό χιλιοστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και δείχνει τελικά ότι η ορθοδοντική θεραπεία δοντιών που έχουν υποστεί ορθοδοντική θεραπεία προηγούμενα μπορεί να θεωρείται μια ασφαλή, σχετικά ασφαλή κλινική διαδικασία. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα ουσιαστικό ακόμη και ένα νεαρό άτομο, αν για οποιοδήποτε λόγο, αν από τραυματισμό, είμαστε αναγκασμένοι με τα στοιχεία που παραθέσαμε προηγουμένως να κάνουμε μια ενδοδική θεραπεία σε αργότερη στιγμή χρονική, αφού περάσει κάποιο χρόνο και γίνει επανέλεγχο και δούμε ότι όλα είναι καλά, μπορεί να ξεκινήσει η ορθοδοντική θεραπεία χωρίς κάποια διαφορά με τα υγιή και ζωντανά δόντια. Σε κάθε περίπτωση όμως, προτού την έναρξη θεραπείας, θα πρέπει η τελική έφραξη να ανοιχτεί του σωριζοσωλήνου ενός μεσοπικού δοντιού να είναι ολοκληρωμένη και να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη θεραπείας και να έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα το οποίο παρέρχεται και μετά γίνεται κάποιος επανέλεγχος. Μετά από τον επανέλεγχο, λοιπόν, αφού όλα εντάξει, τότε μπορεί να ξεκινήσει ορθοδοντική θεραπεία. Τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα του επανελέγχου εξαρτάται από το στάδιο διάπλασης των δοντιών. Αν έχουμε είτε γίνει ενδοντική θεραπεία είτε όχι. Όταν έχουμε δόντια με αδιάπλαστη ρίζα, ο περίοδος ελέγχου που έχουμε για να ξεκινήσουμε μια πιθανή ορθοδοντική θεραπεία εξαρτάται από τη διάπλαση αυτής της ρίζας. Δηλαδή, περιμένουμε διακτηνολογικά ευρήματα που να τεκμηριώνουν τη συνέχιση και διόπλαση μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί. Και μετά, σε αυτό το διάστημα, μπορούμε να κάνουμε και κλινικούς και ακτινολογικούς ελέγχους ανά 6 μήνες μέχρι και 2 χρόνια αργότερα από την παρατήρηση, από τότε που έγινε το τραύμα. Τώρα, όταν έχουμε να κάνουμε δόντια με διαπλασμένη ρίζα, η περίοδος ελέγχου εξαρτάται από τη φύση του δοντικού τραύματος. Αν το δοντικό τραύμα έχει να κάνει με κάταγμα μήλες ρίζας, είτε χωρίς τη συμμετοχή του πολφού, είτε με συμμετοχή του πολφού, τότε το διάστημα αυτό είναι περίπου 3 μήνες και η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να γίνει μετά, παραδείγματος χάρη, από πολφοτομή και εκτινολογικά ευρήματα πλήρους επιτυχίας της. Αν τυχόν έχουμε κάταγμα ρίζας, τότε η περίοδος ελέγχου μπορεί να είναι από 1-2 έτη και βέβαια αυτή είναι μικρότερη προς το 1 έτος, αν τυχόν δεν υπάρχουν συμπτώματα, ενώ αν υπάρχουν συμπτώματα, περιμένουμε μέχρι την πλήρη ασύντωση, μέχρι και 2 έτη όπως είπε προηγουμένως. Και αν η επούλωση αυτή του κατάγματος γίνει με συνδετικό ή κοκκιωματώδης, τότε το μυλικό τμήμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ένα δόντι με μικρή ρίζα, δηλαδή θα πρέπει να θεραπευτεί ενδοδοντικά και μετά την επούλωση να μετακινηθεί ορθοδοντικά. Αν υπάρχει μικρός τραυματισμός του περιοδοντίου, όπως κάποια διάσηση, κάποια χαλάρωση, τα έχω και τις λέξεις στα αγγλικά, επειδή δεν είμαι της παιδοδοντίας, μπορεί κάποια μικρή, να υπάρξει μια μικρή διαφορά στην ορολογία, γι' αυτό και έχω και τους δύο ορισμούς, χαλάρωση subluxation, διάσηση concussion, μερική εγκόμφωση extrusion και πλάγια μετατόπιση μικρής έκτασης, το lateral luxation. Σε όλα αυτά τα είδη του τραύματος, αν είναι μικρός ο τραυματισμός, τότε 3 μήνες περίοδος ελέγχου είναι αρκετή. Είναι, οι 3 μήνες είναι ένα συνηθισμένος γενικότερα περίοδος για μέτρια και ήπια τραυματισμούς. Αν όμως έχουμε μέτριους έως σοβαρούς τραυματισμούς του περιοδίου, όπως συμβαίνει στην πλάγια μετατόπιση μέτριας ή σοβαρής έκτασης, στην ενσφήνωση ή εμβύθυση, στο κάταγμα του φατνιακού οστού ή στην ολική εγκόμφωση, τότε μιλάμε, έχουμε μια περίοδος ελέγχου από 6 μήνες έως 1 έτος. Και επίσης αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να ελέγξουμε είναι έλεγχος, να κάνουμε ένα έλεγχο για πιθανή αγκύλωση του δοντιού. Αν δεν έχει γίνει σε γενικές γραμμές πλήρης ίαση του περιοδοντίου, δεν προχωράμε στην ορθοδοντική μετακίνηση. Πρέπει λοιπόν να παρατηρήσουμε μία ίαση περιοδοντική και κατόπιν μετακίνηση του οδοντική. Αν επίσης έχουμε δει μία πλήρη ίαση, πάμε να προχωρήσουμε στην ορθοδοντική μετακίνηση και βλέπουμε ότι αυτό δεν πραγματοποιείται, δεν προχωράει, τότε θα πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτό που προηγουμένως, ότι υπάρχει μια πιθανότητα για αγκύλωση. Για να δούμε τυχόν το δόντι αυτό το συγκεκριμένο έχει υποστεί αγκύλωση και τότε πια το πρωτόκολλο είναι πολύ διαφορετικό στην αντιμετώπιση. Έτσι λοιπόν, στα δόντια που είναι ενδοδοντικά και πρόκειται να ξεκινήσει ορθοδοντική θεραπεία, θα πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε κάποιο ακτινολογικό έλεγχο πέρα από τα κλινικά έλεγχο, οπωσδήποτε ακτινολογικό πριν από την έναρξη ορθοδοντικής θεραπείας, να δούμε ότι έχει γίνει, όλα είναι στην εντέλεια και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και επίσης, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη ορθοδοντικής θεραπείας,
περίπου στους 6 μήνες από την έναρξή της και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία, να κάνουμε έναν επανέλεγχο να δούμε πώς πάει αυτό το συγκεκριμένο δόντι. Γιατί μερικές φορές έχουμε διάφορα προβλήματα. Άρα λοιπόν και πριν την έναρξη θεραπείας, αλλά και στην πορεία μετά 6 μήνες μετά, εφόσον έχουν γίνει κάποιες ενδοδοντικές θεραπείες μετά από τραυματισμένα δόντια, για να δούμε τον έλεγχο ουσιαστικά της αποκατάστασης. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι τραυματισμοί οι οποίοι γίνονται κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας. Για αυτούς δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες αντιμετώπισης, εξαιτίας του ότι δεν έχουμε πολλές μελέτες, δεν είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και έτσι και, και οι μελέτες που δημοσιεύονται λόγω του μικρού αριθμού των ασθενών που υφίστανται αυτό το τραύμα δεν είναι πάρα πολύ αξιόπιστες. Όμως, σε γενικές γραμμές, αν συμβεί κάποιο τραύμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ λοιπόν τα παιδιά αφορούν κάποιες συσκευές, ακίνητες ή κινητές, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σε γενικές γραμμές προσωρινά να διακόπτει η ορθοδοντική θεραπεία, ας δούμε τι γίνεται, να γίνεται ορθοδοντική θεραπεία στο τραύμα ανάλογα με τα recommendations που έχετε σύμφωνα με αυτά που έχετε συζητήσει και με τους προηγούμενους ομιλητές, άμεσα αν είναι απαραίτητη ή όχι. Και αφού γίνει αυτή η ορθοδοντική θεραπεία, τότε να μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα ανάλογα με τον τραυματισμό που λέγαμε προηγουμένως, από 3 μήνες έως και παραπάνω, αν χρειαστεί, για να δούμε ότι όλα είναι εντάξει, έχει γίνει πλήρη σίεση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και κατόπιν να συνεχιστεί η ενδοδοντική θεραπεία. Έψαξα αρκετά να δω κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν γενικά την αντιμετώπιση των δοντιών αυτών μετά από τραυματισμό. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες όπως γενικότερα για το τραύμα, για την αντιμετώπιση την ενδοδοντική, αλλά υπάρχει μια παράγραφος στις οδηγίες που έχει βγάλει η Αμερικανική Ακαδημία Pediatric Dentistry το 2011, μια μικρή παράγραφος στις οδηγίες της, όπου αναφέρεται στο θέμα ορθοδοντικής, δηλαδή τα δόντια που έχουν υποστεί τραυματισμό, πώς συμπεριφερόμαστε, και θα σας αναφέρω αυτά που αναφέρει λίγο περίπου στις οδηγίες, ότι σύμφωνα με αυτές λοιπόν τις οδηγίες θα πρέπει να αξιολογούνται αυτά που είπαμε λοιπόν σε γενικές γραμμές, είναι, αλλά θα βάζει λίγο πιο σε μια λίγο καλύτερη σειρά. Τα δόντια λοιπόν που έχουν υποστεί τραύμα σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν την έναρξη ή τη συνέχιση ορθοδοντικής μετακίνησης. Ακόμη και σε απλά κατάγματα μύλης ρίζας, χωρίς τη συμμετοχή της μύλης, συνιστάται μια περίοδος αναμονής τουλάχιστον 3 μηνών πριν την ανεξοδοντική μετακίνηση. Αυτή η ίδια περίοδος, όπως την αναφέραμε και εμείς πιο μπροστά, 3 μηνών, συνιστάται επίσης και σε άλλους τραυματισμούς, μικρούς τραυματισμούς, όπως είναι οι διασύσεις, οι χαλαρώσεις ή οι μερικές εκκομφώσεις. Ενώ όταν αρχίζει ο τραυματισμός γίνεται μέτριος έως πιο σοβαρός, τότε συνιστούν οι οδηγίες μία περίοδο αναμονής περίπου 6 μηνών. Ενώ δόντια που έχουν υποστεί κάταγμα ρίζας δεν θα πρέπει να περιποιούν, να μετακινούνται αν δεν έχει περάσει μία περίοδος τουλάχιστον ενός έτους. Και αυτά τα δόντια μπορούν να μετακινηθούν ορθοδοντικά με επιτυχία όταν υπάρχει, όπως είπε προηγουμένως, ακτινογραφική τεκμηρίωση. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε τεχνολογικός έλεγχος προτού να ξεκινήσουμε να κάνουμε την οποιαδήποτε μετακίνηση για να δούμε πώς έχει απολωθεί το κάταγμα αυτό. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει η ορθοδοντική μετακίνηση των δυο αυτών αφού έχει διαπιστωθεί η πλήρης επιτυχία της ορθοδοντικής μετακίνησης, αλλά πάλι θα πρέπει να προσέχουμε κατά την εφαρμογή ορθοδοντικών δυνάμεων σε τέτοια δόντια, ιδίως αν τυχόν έχουν υποστεί σοβαρό περιοδικό τραυματισμό, ακόμη και να μην έχουν υποστεί κάποια ενδοδοντική θεραπεία, ίσως η εφαρμογή μεγάλων δυνάμεων να προκαλέσει νέκρωση του προφούρ, γιατί όλα τα εγγύα αυτά στο κρουζί είναι τραυματισμένα, και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, και έτσι θα πρέπει να εφαρμόζουμε ορθοδοντικές δυνάμεις, αφού περάσει πάλι κάποιος έλεγχος. Είναι σημαντικό λοιπόν σε κάθε περίπτωση να υπάρξει κάποιο διάστημα, είτε με ενδοντική θεραπεία, είτε χωρίς ενδοντική θεραπεία, έλεγχος αρκετός, και το δεύτερο έλεγχος μετά από απαλλήλωση αρκετού χρονικού διαστήματος, και το επίσης θα πρέπει να έχουμε εφαρμογή ήπιων και διακοπτόμενων ορθοντικών δυνάμεων, να μην είναι δυνατές, να μην είναι πολύ ισχυρές, για να μην συμπιέζουν πάρα πολύ το περιρίζιο, το ακρορίζιο γενικότερα, και να είναι διακοπτόμενες, να δίνουν την ευκαιρία στα κύτταρα της περιοχής να παίρνουν λίγο ανάσα σε εισαγωγικά, και επίσης να αποφύγουμε δυνάμεις έντονης απόκλησης, και επίσης να αποφύγουμε τέτοιες μετακινήσεις που να υπάρχουν επαφές στο ριζό των δοντιών με το φλοιώδες πέταλο του φατνιακού οστού.
Αυτές είναι κυρίως τα γενικές γραμμές, αυτά που πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά την εφαρμογή δυνάμεων και μετακινήσεων. Αλλά επίσης ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κίνδυνες συσκευές μπορούμε να χρησιμοποιούμε πάντα προστατευτικούς νάρθηκες, ώστε να αποφύγουμε τέτοιους τραυματισμούς σε παιδιά, ιδίως που ασχολούνται με αθλοπαιδίες ή που έχουν έντονες δραστηριότητες γενικότερα. Κάτι μπορεί να φανεί από το ιστορικό το οποίο θα λάβουμε, το γενικό ιστορικό, το γενικό και το θετικό που θα λάβουμε από όλους τους ασθενείς μας που πρόκειται να ξεκινήσουν ορθοδοντική θεραπεία. Τώρα, νομίζω ότι πάμε καλά, είναι μισή ώρα που έχουμε ξεκινήσει και μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος, αφού έχουμε αναλύσει θεωρητικά όλα αυτά τα οποία μπορούσαν να υποθούν γενικότερα για τους τραυματισμούς και την ορθοδοντική αντιμετώπιση. Μπορούμε να δούμε λίγο πώς είναι αυτή η αντιμετώπιση σε συγκεκριμένα τραύματα και τα τραύματα τα οποία έχουν λόγο να έχουν αξία να υποθούν, γιατί είναι τα πιο συχνά τα οποία αντιμετωπίζουμε, είναι είτε δόντια που έχουν υποστεί καταπιοκάταγμα, είτε μόνο της ρίζας, είτε της μήλης και της ρίζας με τη συμμετοχή του πορφού, ή δόντια που έχουν υποστεί ενσφήνωση. Αυτά είναι τα δύο κυριότερα που μας απασχολούν και ας δούμε λίγο πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει με το πώς αντιμετωπίζουμε ορθοδοντικά τα δόντια τα οποία είχαν υποστεί κάταγμα ρίζας. Αυτά αποτελούν το περίπου το 0, μέχρι και 7% των τραυματισμών των δοντιών, είναι συχνό φαινόμενο. Και αυτά τα κατάγματα τα οποία συμβαίνουν μπορεί να είναι είτε οριζόντια, είτε κατακόρυφα, ή απλά ή πολλαπλά, μπορεί να είναι ή πλήρη και ατελή, να είναι δηλαδή ρογμές. Τώρα, ανάλογα με τη φύση, υπάρχουν και διάφορες αντιμετωπίσεις. Τώρα, τις περισσότερες φορές, το ακρονιζικό ρήμα του δοντιού, το τμήμα δηλαδή που έχει ο καταγός, παραμένει ζωντανό ακόμη και αν το μυλικό τμήμα έχει νεκρωθεί. Αυτό ισχύει αρκετές φορές. Τώρα, η άμεση ιονοτατρική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι ουσιαστικά η παρατοποθέτηση του καταγόντος τμήματος του δοντιού και η κινητοποίησή του με φυσιολογική ανορθικοποίηση. Όταν είναι φυσιολογική, μιλάμε πάντα για εύκαμπτη και όχι άκαμπτη ακινητοποίηση. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσετε ορθοδοντικά σύρματα, αυτά τα περιπλεγμένα, τα twist flex κτλ., θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικά σύρματα τα οποία είναι παθητικά, είναι εύκαμπτα και όχι άκαμπτα. Αυτή η ανορθικοποίηση την αφήνουμε περίπου για 4 εβδομάδες αν τα κατάγματα υπάρχουν στο ακροριζικό και στο μέσο τριτιμό της ρίζας, ενώ αν τα κατάγματα αφορούν το μελικό τριτιμό της ρίζας, τότε έχουμε την παραμονή μέχρι και 4 μήνες. Η σκοπή αυτής της αντιμετώπισης είναι για να διατηρηθεί η ζωτικότητα του πολφού, αν είναι δυνατόν, να διευκολυνθεί η υπορροδοντική επούλωση, να υποστηριχτεί η επούλωση του κατάγματος με σκληρό ανεσβεστιωμένο ιστό και όχι με συνδετικό ή κοχηματόδη ιστό. Τώρα, όσον αφορά την αυτή καθ' αυτό ορθοδοντική αντιμετώπιση, αν θα πρέπει να γίνει η μετακίνηση του ερώστου δοντιού που έχει υποστεί κάταγμα ρίζας, είναι σημαντικό να διαπιστωθεί αν υπάρχει επούλωση του καταγόντος τμήματος με σκληρό ανεδεστιωμένο ιστό, δηλαδή με οδοντικό πόρο, σκληρό, ή αν έχει γίνει αυτή η επούλωση με συνδετικό ή κοκκιματώδη ιστό. Αν το κάταγμα αυτό έχει επουλωθεί με σκληρό ανεδεστιωμένο ιστό και εφαρμοστούν ορθοδοντικές δυνάμεις, τότε το δόντι μετακινείται ενιαίο σαν σύνολο, γιατί υπάρχει μια σκληρή ένωση των δύο τμήματων. Όταν όμως αυτό το κάταγμα έχει υπολωθεί με συνδετικό ιστό, τότε όταν εφαρμόσουν ορθοδοντικές δυνάμεις, μετακινείται μόνο το μυλικό τμήμα και το δόντι θεωρείται ουσιαστικά σαν ένα δόντι το οποίο έχει μια κοντή βραχία ρίζα. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται ενδοδοντική θεραπεία του μυλικού τμήματος πριν να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε ορθοδοντική θεραπεία. Για την ορθοδοντική αντιμετώπιση των δοντιών, λοιπόν, με κάταγμα ρίζας, συνιστάται η εφαρμογή και εδώ ήπιων δυνάμεων και η πραγματοποίηση της ορθοδοντικής θεραπείας να γίνει όσο γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να γίνουν φυσικά και κλινική και εκτινολογική επανέλυχη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπως λέγαμε προηγουμένως. Τώρα, η υποκατηγορία αυτής της περίπτωσης με τα κατάγματα ρίζας έχουμε όταν έχουμε κάταγμα μήλης ρίζας και με συμμετοχή του πολφού, σχεδιαγραμματικά το βλέπετε πώς είναι,
Τότε, σε αυτή την περίπτωση, η άμεση αντιμετώπιση στην εταιρική είναι να αφαιρεθεί το μυλικό τμήμα, αν δεν έχει ήδη πέσει και εξαφανιστεί, να γίνει η ενδοδοντική θεραπεία του ριζικού τρίματος, γιατί λέμε ότι έχουμε κάταγμα μήλης ρίζας με συμμετοχή του πολφού. Άρα, ο πολφός είναι εκτεθειμένος, άρα πρέπει να γίνει αναγκαστικά κάποια ενδοδοντική θεραπεία. Και κατόπιν, αφού γίνει αυτό εδώ, τότε θα πρέπει, επειδή έχουμε ένα κάταγμα το οποίο επισέρχεται μέσα στο φατινιακό οστούν, κάτω από το φατινιακό οστούν, τότε θα πρέπει να γίνει κάποια ορθοδοντική υπερέκθεση του ριζικού τρίματος και κατόπιν, αν χρειαστεί, περαιτέρω ορθοδοντική μετακίνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει αυτή η υπερέκθεση. Και αυτό ενδείκνεται πάντα όταν η γραμμή του κατάγματος βρίσκεται κάτω από το όριο της φατινιακής ακρολοφίας. Αν πάω ένα σχεδιάγραμμα ένα πίσω, βλέπετε στο σχεδιάγραμμα και στα δύο σχεδιαγράμματα αριστερά ότι το κάταγμα είναι κάτω, μάλλον συγγνώμη, στο δεξί σχεδιάγραμμα το κάταγμα, η γραμμή του κατάγματος είναι κάτω από το όριο φατινιακής ακρολοφίας, αλλά στη δεύτερη, στη δεξιά σχεδιάγραμμα θα πρέπει να γίνει υπερέκθεση του οδηγού, ενώ στην αριστερό δεν είναι απαραίτητο. Και αυτό γιατί θα πρέπει, ενώ και αυτό θα πρέπει να γίνει υπερέκθεση, θα πρέπει να γίνει κάποια αποκατάσταση προσθετική αργότερα, όπου δεν μπορεί να επισέλθει κάτω από το ύψος του φατινιακού οστού, θα πρέπει λοιπόν να υπερεκτηθεί. Τώρα, αυτή η υπερέκθεση μπορεί να γίνει όταν το ριζικό τρίμα αυτού του κατάγματος έχει επαρκές μήκος μετά από την υπερέκθεση ικανό για να υποστηρίξει μια προσθετική αποκατάσταση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε η ρίζα η οποία θα απομείνει μετά την υπερέκθεση και θα υπάρχει μέσα στο οστούν να είναι τουλάχιστον, αν όχι τα 2/3, τουλάχιστον το μισό της συνολικού μήκους της αρχικής ρίζας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κάταγμα που να περνάει κάτω από το ύψος του φατινιακού πετάλου και το επομένο μήκος της ρίζας να είναι αρκετό έως στο χειρότερη περίπτωση το μισό της πραγματικής ρίζας, της αρχικής ρίζας, για να μπορεί να γίνει μια σωστή προσθετική αποκατάσταση, η οποία να διαρκέσει στη διάρκεια του χρόνου. Τώρα, η κατηγορία τραυμάτων που είναι πιο συχνή και χρειάζεται ορθοδοντική αντιμετώπιση είναι η ενσφήνωση των δοντιών, η οποία αυτή αποτελεί περίπου το 2% των συνόλων τραυματισμών των δοντιών. Τώρα, ένα τέτοιο τραύμα μετά από ενσφήνωση μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή καταστροφή στο πολφό. Βλέπετε εδώ τους πάνω τον ΙΣΤ και τους 4 που είναι ενσφηνωμένοι πάνω, δεν είναι ενεργωμένοι δείξει απλά, είναι μετά από τραύμα. Και έτσι λοιπόν μπορεί να προκαλέσουν πολλά προβλήματα, όπως είπαμε, και στον πολφό και στο περιοδόντιο. Και όταν έχουμε να κάνουμε με ήπιες ενσφηνώσεις, τότε αυτό που μπορεί να συμβεί είναι μια αναγέννηση του περιοδικού συνδέσμου. Ενώ στις σοβαρές ενσφηνώσεις και σε δόντια με κλειστό κορίζιο, αυτό που παρασύνως παρατηρείται είναι μια απορρόφηση της ρίζας, μια αγγείλωση του δοντιού και μια ανέκρωση του πολφού. Άρα λοιπόν στις ήπιες ενσφηνώσεις μπορούμε να περιμένουμε κάποια καλή πρόγνωση ουσιαστικά, γιατί μπορεί να αναγεννηθεί ο πνευματικός συνδέσμος και να έχουμε μια καλή μετάπειτα διάρκεια, διενέργεια, καλή πρόγνωση γενικότερα του δοντιού, ενώ στις σοβαρές περιπτώσεις με τα προβλήματα που υπάρχουν απορροφήσεις στη ρίζα, αγγείλωση και ανέκρωση πολφού, οπωσδήποτε η κίνδυνη είναι μεγάλη για το δόντι το οποίο έχει υποστεί το κάταγμα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Τώρα, η αντιμετώπιση αυτών των ενσφηνωμένων δοντιών περιλαμβάνει αναμονή για αυθόρμητη επανέκθεση, μπορεί να γίνει ορθοδοντική υπερέκθεση ή μπορεί να γίνει χειρουργική επανατοποθέτηση. Οι διαφορετικές αυτές μέθοδοι δεν έχουν σημαντική επίδραση στη συχνότητα εφαρμογής των ριζών. Σε γενικές γραμμές όμως συστήνεται να επιδιώκετε αναμονή για αυθόρμητη επανέκθεση όπου αυτό είναι δυνατόν. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, να περιμένουμε. Αλλά φυσικά όχι αιώνια και όχι πάντα. Έτσι λοιπόν, αναμονή για αυθόρμητη επανέκθεση συνιστάται όταν έχουμε ήπιες έως μερικώς σοβαρές ενσφηνώσεις και σε ασθενείς νεαρούς, το πολύ ηλικίες μέχρι 17 ετών. Ενώ, επίσης, αναμονή για αυθόρμητη επανέκθεση μπορούμε να παραμένουμε και να είναι η θεραπεία επιλογής μας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις των δυο που έχουν αδιάπλαστη ρίζα, γιατί έχουν δυναμικό αύξηση και διάπλασης, και επίσης όταν αυτή η ενσφήνωση είναι μικρότερη από 3 χιλιοστά.
Και αυτό γιατί αυτή η διαδικασία, η αυθόρμητη επανέκφυση, συμβαίνει συνήθως όταν ο πολφός είναι ζωντανός. Όταν είναι νεκρός, αυτή η διαδικασία δεν παρατηρείται. Έτσι λοιπόν, σε δόντια που είναι έχουμε πολφό ζωντανό και έχουμε διάφορα στη ρίζα, με μικρή ενσφήνωση, είναι κάτι το οποίο είναι συχνό και καλό να αναμένουμε. Όσο πάμε σε δόντια που έχουν ολοκληρωμένη τη ρίζα και η ενσφήνωση μεγαλύτερη, τότε πάμε σε επανατοποθετήσεις είτε χειρουργικές, είτε με τη βοήθεια της ορθοδοντικής υπερεκφύσης. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, δόντια με διαπλασμένη ρίζα και όταν έχουν υποστεί μέτρια έως σοβαρή ενσφήνωση, τότε έχουμε να συζητήσουμε αν θα κάνουμε είτε ορθοδοντική είτε χειρουργική επανατοποθέτηση. Στις περισσότερες αυτές τις περιπτώσεις, η θεραπεία εκλογής είναι η ορθοδοντική φυσικά αντιμετώπιση παρά η χειρουργική επανατοποθέτηση, γιατί η επανατοποθέτηση χειρουργική συνοδεύεται πάρα πολλές φορές με αγκυλώσεις. Και η αγκύλωση, μετά ένα δεύτερο φαινόμενο που τη χαρακτηρίζει στη μακροχρόνια, είναι αρχίζουν και γίνονται απορροφήσεις της ρίζας. Δεν έχει καλή πρόγνωση, πέρα από την ακινητοποίηση που υφίσταται και δεν ακολουθούν τα δόντια και τα τραυματισμένα τα γειτονικά, στη διάρκεια της ζωής του ατόμου, έχουμε και πάρα πολλές φορές απορροφήσεις. Τώρα, η χειρουργική επανατοποθέτηση και η ορθοντική υπερέκθεση καλό είναι να πραγματοποιούνται τουλάχιστον αφού κάνουμε έστω και στις πιο έντονες περιπτώσεις μια περίοδο αναμονής τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε άμεσα. Περιμένουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 εβδομάδες, βλέπουμε αν γίνεται κάποια επανέκθεση αυτόματη. Αν δεν γίνεται, τότε μπορούμε και είναι έντονο το πρόβλημα, προχωράμε σε μία από τις 2 λύσεις. Εδώ έχουμε οδηγίες για αυτές τις περιπτώσεις συγκεκριμένες από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρική Dentistry του 2011 και για εσφαινωμένα δόντια με αδιάπλαστη ρίζα και για τα εσφαινωμένα δόντια με διαπλασμένη ρίζα. Τι λένε αυτές οι οδηγίες? Αν έχουμε εσφαινωμένα δόντια με αδιάπλαστη ρίζα, παραμένουμε για αυθόρμητη επανέκφυση. Αν αυτό δεν παρατηρείται μετά από μετακίνηση, δεν την παρατηρήσουμε μετά από 2 εβδομάδες, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την έναρξη της ορθοδοντικής υπερέκφυσης. Και αν το δόντι έχει εσφαινωθεί περισσότερο από 7 χιλιοστά, τότε μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια χειρουργική επανατοποθέτηση ή πάλι μπορούμε να κάνουμε ορθοδοντική υπερέκθεση. Αν έχουμε δόντια με διαπλασμένη ρίζα, τότε αν το δόντι αυτό το συγκεκριμένο έχει εσφαινωθεί λιγότερο από 3 χιλιοστά, τότε παραμένουμε πάλι για αυθόρμητη επανέκθεση. Ενώ αν δεν παρατηρείται μετακίνηση μετά από 2-4 εβδομάδες, μετά από ένα μήνα το αργότερο, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε είτε στην ορθοδοντική υπερέκφυση είτε χειρουργική επανατοποθέτηση, αλλά όχι περισσότερο, δεν πρέπει να παίρνουμε παραπάνω, γιατί αν μείνουμε παραπάνω από 4 εβδομάδες, μπορεί να εκδηλωθεί η αγκύλωση του δοντιού. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε alert για 2-4 εβδομάδες και ανάλογα να πρέπει να επιλέξουμε κάποιο μοντέλο, κάποιο πρωτόκολλο πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα, αν έχουμε δόντια που έχουμε διαπλασμένη ρίζα πλήρη και το δόντιο έχει εσφαινωθεί πάνω από 7 χιλιοστά, τότε οι οδηγίες συστήνουν, δεν υπάρχει δίλημα, συστήνουν κατευθείαν χειρουργική επανατοποθέτηση. Βέβαια, ο πολφός συνήθως νεκρώνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και είναι απαραίτητη δοντική θεραπεία μετά από 2-3 εβδομάδες μετά από την επανατοποθέτηση. Άρα λοιπόν, το κάνουμε χειρουργική επανατοποθέτηση και αφού γίνει. Περιμένουμε περίπου 2-3 εβδομάδες, άντε στο μήνα επάνω, τότε πλέον γίνεται και μία ενδοντική θεραπεία. Συγγνώμη. Μετά από την χειρουργική επανατοποθέτηση ή την ορθοδοντική υπερέκθεση, ανάλογα τι θα έχουμε επιλέξει, συνιστάται πάντα μια κινητοποίηση του δοντιού και εδώ πάλι με εύκαμπτη ακινητοποίηση φυσιολογική, όχι άκαμπτη. Και αυτό ισχύει για περίπου 4-8 εβδομάδες, δηλαδή 1-2 μήνες. Αυτά όλα που είπαμε τώρα, τις οδηγίες, συνοψίζονται σαν τον πίνακα που τον έχουν πάλι στις οδηγίες. Αν θέλετε, φωτογραφίστε τον, είναι πάρα πολύ βοηθητικός. Βλέπουμε λοιπόν, αν έχουμε δόντια με αδιάπλαστη ρίζα και είναι μικρότερη η εσφήνωση από 7 χιλιοστά, βλέπουμε το χ είναι στην αυθόρμητη μετακίνηση, άρα αναμένουμε. Αν τυχόν έχουμε όμως αδιάπλαστη ρίζα και ενσφήνωση μεγαλύτερα από 7 χιλιοστά, τότε αφού περιμένουμε 2 εβδομάδες, ελέγχουμε και βλέπουμε και ανάλογα πράττουμε είτε ορθοδοντική υπερέκφυση είτε χειρουργική επανατοποθέτηση. Στα δόντια με διαπλασμένη ρίζα,
Αν έχουμε ενσφήνωση μικρότερη από 3 χιλιοστά, τότε είμαστε αναγκαστικά. Πάμε, οι οδηγίες μιλάνε ότι πρέπει να περιμένουμε για αυθόρμητη υπερέκφυση. Αν έχουμε 3 έως 7 χιλιοστά, είμαστε συστήνουν ορθοδοντική μετακίνηση. Και αν είναι πάνω από 7 χιλιοστά, χειρουργική επανατοποθέτηση. Κρατήστε λοιπόν το πινακάκι αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο και βοηθητικό και κατοπιστικό για να μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε στην διάρκεια της επαγγελματικής μας ζωής, αν μας συμβούν τέτοια περιστατικά. Τώρα, τελειώνοντας σιγά σιγά την παρουσίαση, ας αναφερθούμε και σε δύο κλινικά περιστατικά, τα οποία, σαν παράδειγμα, σε όλα αυτά που έχουμε πει. Ένα περιστατικό ήθελα να συζητήσω μαζί με εσάς, που έχει να κάνει με αντιμετώπιση κατάγματος μήλης ρίζας, και βλέπετε είναι αυτό το περιστατικό που φαίνεται στην πανορομική εκτινογραφία, ο κεντρικός τομέας, ο 11, εδώ, όχι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό, αυτό είναι από άλλο τυχαίο περιστατικό. Το περιστατικό, λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι ένας ενήλικας, ηλικίας 49 ετών, 50, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα χτυπάει επάνω στο αυτοκίνητο το κεφάλι του, πάνω στο τιμόνι, και σπάει ο 22 πλάγιος σε ένα κάταγμα το οποίο παριακά, χιλικά βλέπετε ότι υπάρχει ένα μικρό δείγμα από το δόντι, αλλά ουσιαστικά η υπερόεια εμβυθίζεται και περνάει το κάταγμα κάτω από το ύψος του φατνιακού πετάλου στην υπερόεια πλευρά. Και έγινε η παραπομπή από τον οδοντίατρο, αν είναι δυνατόν να το υπερεκφύσουμε για να μπορέσει μετά να μπορέσει να κάνει μια προσθετική αποκατάσταση. Εδώ λοιπόν έχει γίνει η οδοντική θεραπεία από τον οδοντίατρο, έχει περαστεί ένας άξονας ενδομυλικός και κάποιο στριμματάκι επάνω στον άξονα για να μπορούν να γίνουν οι έλξεις. Επειδή ήταν καθηγητής στο σχολείο και ήθελε να έχει την ευκαιρία να το βγάζει ποτέ, να μην είναι με σιδεράκια σε εισαγωγικά συνεχόμενα και στο στόμα, αποφάσισαμε να βάλουμε να κάνουμε κάτι ό,τι πιο απλό γίνεται, μια κινητή συσκευή που συνήθως δεν το κάνουμε, αλλά λόγω της κατάστασης αυτής, μια κινητή συσκευή με κάποιο παραλλαγμένο προστατευτικό τόξο χόλι για να μπορεί ο ασθενής να βάζει κάποιες ελαστικές δυνάμεις σε τριγωνάκια όπως το βλέπετε εδώ, επάνω στο σημεδάκι αυτό που ήταν από τον άξονα τον ενδομυλικό. Και βλέπετε εδώ πώς ξεκίνησε η διαδικασία αυτή, πόσο μακριά είναι το καταγωγές τμήμα από τη σύγκληση και μετά από περίπου 2 μήνες, ήταν 3, αρχίζει σιγά σιγά και περιφύγεται αρκετά, οπότε μετά έχει γίνει αρκετή υπερέκθεση, τέτοια που να μπορεί ο οδοντίατρος, έχει περάσει υπερόεια το τμήμα, το καταγωγές τμήμα του ύψους του φατνιακού πετάλου και γίνεται υπερστατική αποκατάσταση πάρα πολύ ωραία και χωρίς κάποια προβλήματα λειτουργικά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ένα άλλο περιστατικό πάλι τραυματισμού αφορά αντιμετώπιση μιας διάσυσης, η οποία αρχικά μπορεί οι διασύσεις να φαίνονται ότι δεν έχουν πρόβλημα, αλλά μπορεί να βγάλουν στην πορεία όπως και εδώ. Το πρόβλημα έχει γίνει στην ηλικία των 7,5 ετών ο τραυματισμός και βλέπετε εδώ οι 2 τομείς οι οποίοι ήταν την ίδια ημέρα μετά τον τραυματισμό. Δεν φάνηκε τίποτε, δεν υπήρξε ζωτικότητα, ήταν καλά, όλα εντάξει. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα, αλλά στην ηλικία των 8 ετών και κάτι, μετά από μισό χρόνο και κάτι, γύρω στους 8 μήνες, αρχίζει και βλέπετε υπάρχει διαφορά στο ύψος των 2 τομέων. Και αυτό αρχίζει γιατί γίνεται μια μικροαγγείλωση. Και ήταν ενδεικτικό να εξεταστεί ξανά το δόντι και που φάνηκε πλέον ότι υπάρχει διαφορά, όπως βλέπετε δεξιά-αριστερά, στην αριστερή διαφάνεια, στο μήκος της ρίζας. Διαπιστώθηκε φλεγμονή και παρόλο το μεγάλο άνοιγμα της ρίζας, προσπαθήθηκε να γίνει μια ενδοντική θεραπεία με προσπάθεια να βοηθηθεί να παραμείνει άφθητο το έλυτο της ρίζας, του Χέρθικ, για να μεγαλώσει αν είναι τον λίγο ρίζα, έστω και μηδαμινός, και να προχωρήσει. Ο στόχος ήταν από εκείνη τη χρονική στιγμή να φτάσει το δόντι στο 18, την ηλικία των 18 ετών, για να μπορέσει αργότερο ο ασθενής να κάνει πιθανώς κάποια προσθετική αποκατάσταση. Εδώ είναι στην ηλικία των 9 ετών. Εδώ στην ηλικία των 10 ετών και εδώ είναι στην ηλικία αυτή των 10 ετών, παρόλο που ο ασθενής είχε και τον παρακολούθησα από πιτσιρικά από την 7 ετών, είχε αρκετά προβλήματα ορθοντικά, δεν επενέβη ακόμη. Σε αυτή την ηλικία είναι που, αφού έχουν περάσει ουσιαστικά 2 χρόνια μετά από το, και παραπάνω 2,5 από το κάταγμα, και έχει επουλωθεί και όλα είναι εντάξει,
και με τη συμφωνία με τον συνάδελφο που έκανε την ελληνική θεραπεία, τότε επιχειρήθηκε κάποιο είδου ορμική θεραπεία, η οποία όμως δεν ήταν και άμεση επάνω στο δόντιο, αλλά ήταν με λειτουργικές συσκευές, οι οποίες δεν μετακινούν τον κεντρικό τομέα ουσιαστικά ενεργώς και με εξωστοματικά. Ενώ πολύ αργότερα έγινε συνέχιση θεραπείας, βλέπετε εδώ πάλι πλήρη παρακολούθηση, 12 ετών συνεχίζει να υπάρχει, έχει μεγαλώσει λίγο από το αρχικό στάδιο, σημασία έχει ότι δεν έχουμε απορροφήσεις και στα 12 περίπου επιχειρήθηκε να γίνει μια όσο γίνεται πιο ήπια ορθοδοντική θεραπεία με πολύ μικρές μετακινήσεις για να φτάσουμε το αποτέλεσμα στα 13 ετών. Αυτό που βλέπετε ίσως εδώ είναι μια μικρή διαφορά στο χρώμα μεταξύ του 11 και του 21. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε εδώ σαν διαφορά. Εδώ είναι και η αποκατάσταση, πάλι ο έλεγχος, συγγνώμη, έγινε αυτό στα 13 ετών. Και εδώ βλέπετε τον ίδιο ασθενή, ακτινογραφική εικόνα, στην ηλικία των 20 και ετών. Το δόντι υπάρχει ακόμη, ευτυχώς. Έχουμε περάσει την ηλικία των 18 ετών, έχουμε περάσει την ηλικία των 20 ετών και θα μπορούσε τώρα πιθανά, εφόσον από εδώ και πέρα συμβεί κάτι, πιθανώς να αφαιρεθεί και να γίνει κάποια εφητηματική διαδικασία. Λοιπόν, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία λοιπόν, αυτή εδώ, και η παρακολούθηση η οποία υπάρχει είναι και αυτή όσο γίνεται πιο μεγάλης διάρκειας για να δώσουμε τη δυνατότητα στον ασθενή μας να έχει όσο γίνεται καλύτερη θεραπεία. Αργούμε να ξεκινήσουμε, κάνουμε επανελέγχους και πριν τη θεραπεία και μετά τη θεραπεία, και αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορεί να είναι ήπιος ο τραυματισμός, έντονο το αποτέλεσμα και με καλή όμως προσπάθεια και με λίγη τύχη, γιατί η τύχη το βάζω στο ότι βλέπετε το δόντι πόσο λίγο ήταν ανεπτυγμένο, κατάφερε παρόλο την οντική θεραπεία που θα μπορούσε κάλλιστα να μην είχε γίνει καθόλου ανάπτυξη χρήζας, έγινε κάποια μηδαμινή ανάπτυξη χρήζας και ακόμη παραμένει στο φραγμό. Με τη βοήθεια και του συναδέλφου που έκανε την ενδοδική θεραπεία και της ορθοντικής αλλά και του ίδιου του ασθενούς. Με αυτά λοιπόν θα ήθελα να κλείσω, δηλαδή έχουμε πιθανότητες αρκετές να κάνουμε πολλά πράγματα και να βοηθήσουμε με πολύ καλό βαθμό τον ασθενή μας από πολλές πλευρές, αρκεί και να ξέρουμε τι κάνουμε και να βοηθάει και λίγο και ο ασθενής σε αυτά που πρόκειται να κάνει και να συνεργαστούμε. Και με αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δεν σας βλέπω, αλλά με βλέπετε και ελπίζω, ήμουν λίγο γρήγορος γιατί ήθελα να τα πω όλα. Λοιπόν, νομίζω ότι ο χρόνος είναι αρκετός, δεν έχει μείνει και 10 λεπτά για ερωτήσεις και σας χαρίζω, αφιερώνω αυτή την πανέμορφη εικόνα από την Σαντορίνη μας, η καταπληκτική εικόνα, και ελπίζω σύντομα να έχουμε αυτό το καλοκαίρι την δυνατότητα όλοι μας, είτε στη Σαντορίνη είτε κάπου αλλού, να περάσουμε κάποιες όμορφες στιγμές, γιατί είναι γεγονός ότι καλά, εντάξει, μπορούμε να κλειστούμε και δεν είμαστε άνθρωποι που ζητάμε μόνο τη διασκέδαση, αλλά καλά είναι και κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βρεθούμε από κοντά και να χαρούμε κάποιες στιγμές πιο καλές όσον αφορά την προσωπική μας ζωή. Και πάλι ευχαριστώ. Θα μείνετε. Και πάλι ευχαριστώ. Το αφήνω τώρα το ελεύθερο στον κύριο Κούγια. Να πιστεύω να έχουμε κάποιες ερωτήσεις και να μπορούμε να διευκρινίσουμε ίσως και ορισμένα ακόμη πράγματα. Ευχαριστώ. Έχω που παρακολουθώ το chat, αν και δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, θα ήθελα να σας μεταφέρω εγώ κάποιες δικές μου ερωτήσεις, παύλα παρατηρήσεις. Καταρχήν, μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια στην ορθοδοντική τους μετακίνηση δεν απορροφώνται περισσότερο από όσο τα ζωντανά. Πραγματικά δεν το περίμενα. Περίμενα ότι η ζωτικότητα θα έπαιζε μεγάλο ρόλο, αλλά πρέπει να πω ότι ήταν απροσδόκητο το αποτέλεσμα της έρευνας. Θα λέγατε λοιπόν ότι είναι σε σχέση με την δύναμη, όπως και με τα ζωντανά δόντια, ότι είναι σε σχέση με τη δύναμη που εφαρμόζεται η απορρόφηση? Ναι, και εμείς ουσιαστικά είχαμε την έρευνα, γιατί είχαμε δει σε μια προκαταρτική διαφάνεια, σας είχα δείξει ότι υπάρχουν γνώμες διαφορετικές. Άλλοι λένε ότι προκαλεί προβλήματα, άλλοι δεν προκαλεί. Ήταν ένα θέμα για συζήτηση έντονο και πραγματικά και εμείς εντυπωσιαστήκαμε για το αποτέλεσμα. Δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε να υπάρχει κάτι, δεν παίζει ρόλο, αλλά όχι και να έχει και διαφορά υπέρ των ενδοδοντικών θεραπευμένων. Αυτό που βέβαια έχει σημασία και δικαιολογείται σε έναν βαθμό είναι γιατί όλοι. Η διαδικασία της απορρόφησης παίζει στο περιρίζιο. Το περιρίζιο λοιπόν, είτε είναι ο πολφός νεκρός είτε ζωντανός, είναι εντελώς άλλη οντότητα, διαφορετικά είναι. Γυπνιάζει βέβαια, αλλά είναι ξεχωριστή οντότητα. Έτσι λοιπόν,
ένα υγιές περιρίζιο δεν έχει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από ένα νεκρωμένο πολφό ή από έναν ανύπαρκτο πολφό, αν τελικά έχει γίνει μια σωστή δοντική θεραπεία και δεν υπάρχει κάποια αιστεία μολύνσεως. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις απορροφήσεις, μπαίνουμε λοιπόν σε γενικότερο θέμα των απορροφήσεων ριζών, οι οποίες μπορεί να είναι μια διαδικασία ιδιοπαθής, η οποία μπορεί να συμβαίνει και σε έναν ασθενή, ο οποίος δεν έχει κάνει κάποια δοντική θεραπεία και κάποια στιγμή υπάρχουν θέματα, σπάνια βέβαια, να ξεκινήσουν να απορροφήσει. Όμως υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες, κλινικές διαταραχές και κάποια άλλα προβλήματα, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν με την ήπια την κανονική διαδικασία μιας μετακίνησης, με ήπιες δυνάμεις, κάποιο απορρόφηση. Βέβαια, υπάρχει και τρίτη κατηγορία, οι απορροφήσεις που καθαρά οφείλονται σε ορθοδοντικές μετακινήσεις, όταν εξασκούμε πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις σε κάποια δόντια. Παραδείγματος χάρη, όταν κάνουμε μεγάλες δυνάμεις ενδύθυσης σε κάποιο δόντι, κάποιο τομέα ο οποίος είναι περιεκτημένος, αν τον βάλετε πολύ μεγάλες δυνάμεις ενδύθυσης, επειδή στη δύναμη ενδύθυσης όλες οι δυνάμεις μαζεύονται στο ακρορίζο του δοντιού και εμείς ουσιαστικά στην ορθοδοντική μετακίνηση δεν μας ενδιαφέρει το μέγεθος του απόλυτο της δύναμης, αλλά μας ενδιαφέρει το μέγεθος της πίεσης. Η πίεση είναι η δύναμη αναμονάδα επιφανείας. Δηλαδή, πόση επιφάνεια της ρίζας υφίσταται δυνάμεις, μας ενδιαφέρει η δύναμη αναμονάδα επιφανείας. Άρα, λοιπόν, αν έχουμε ένα κιλό, χίλια γραμμάρια σε μια μεγάλη επιφάνεια ρίζας, είναι πολύ διαφορετικό αν έχουμε την ίδια δύναμη, χίλια γραμμάρια, σε εμβύθυση που αφορά μόνο ένα, δύο, τρία τετραγωνικά χιλιοστά από την επιφάνεια του δοντιού, άρα υφίσταται πολύ μεγαλύτερη πίεση. Γενικότερα, ο οργανισμός μπορεί μικρές απορροφήσεις, πολύ μικρές, να τις επουλώσει, δεν έχουν κίνδυνο. Έχει να κάνει με τη διαδικασία της αλληλοποίησης που προηγείται της μετακίνησης των δοντιών. Είναι ένα θέμα το οποίο όμως δεν θέλω να το αναπτύξω σήμερα, γιατί είναι καθαρά ορθοδοντικό. Σε γενικές γραμμές όμως ο κανόνας είναι οι ήπιες δυνάμεις. Και σε μικρούς και σε μεγάλους, όσο πιο έντονο υπάρχει πρόβλημα ή προδιάθεση ή κίνδυνος για απορροφήσεις ή για οποιαδήποτε προβλήματα περιοδοντικά ή οτιδήποτε άλλο, τόσο πιο ήπιες πρέπει να είναι οι δυνάμεις. Ωραία. Και το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Είδαμε εκείνο το πολύ ωραίο πινακάκι, το οποίο δείχνει για διάπλαστες και διαπλασμένες ρίζες και αν έχει γίνει εμβύθυση. Θέλω να ρωτήσω, βλέποντας και τα παραδείγματα που δείξατε, ότι δείξατε ενήλικες, εάν στην εμβύθυση, που στον ενήλικα που έχει διαπλασμένη ρίζα, αν ισχύει το ίδιο οι ίδιες μεταβλητές, δηλαδή το 7 χιλιοστά ή λιγότερο, αν περιμένουμε ή αν θα προβούμε κατευθείαν σε χειρουργική μετακίνηση. Πρώτα απ' όλα, στον ενήλικα που έδειξα, δεν έδειξα εμβύθυση, έδειξα κάταγμα. Ναι, σωστά. Απλώς λέω, θέλω να λέω ότι 7 χιλιοστά είναι για ενήλικα. Ναι. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, εσείς μιλάτε τώρα μόνο για εμβύθυση δοντιού. Εμβύθυση σε ενήλικα που έχει διαπλασμένη ρίζα ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν που λένε οι οδηγοί, δεν μου είχε τύχει εμένα προσωπικά σαν περιστατικό για να μπορέσω να πω προσωπική μου άποψη, αλλά αυτό που λένε οι οδηγίες της Ακαδημίας της Παιδιατρικής είναι αν έχουμε διαπλασμένη ρίζα, δηλαδή σε ενήλικα που έχουμε όλες διαπλασμένες, mm-hmm. και είναι πάνω από 7 χιλιοστά, μιλάει για χειρουργική επανατοποθέτηση. Αν είναι 3 μέχρι 7 χιλιοστά, τότε ναι, παρεμβαίνουμε εμείς ορθοδοντικά και κάνουμε προσπάθεια για ορθοδοντική υπερέκθεση. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά αν είναι πάνω από 7 χιλιοστά, είναι πολύ έντονο και θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει η ορθοντική θεραπεία με μεγάλους ελπίδες να μεταφέρει το δόντι και να παραμείνει λειτουργικό. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω άλλη μία φορά. Ήταν μια ομιλία χύμαρος με πολλές πληροφορίες, γι' αυτό και με το δυνατόν συντομότερα, μόλις μας γίνει διαθέσιμη, θα την ανεβάσουμε στο κανάλι μας στο YouTube, το οποίο μπορεί ο καθένας να το παρακολουθήσει όσες φορές θέλει την ομιλία και να την εμπεδώσει, να πάρει όλα τα χρήσιμα στοιχεία τα οποία μας δώσατε από εκεί. Για άλλη μια φορά, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας ομιλία και την Intermed που έκανε όλη αυτή τη σειρά των διαδικτυακών σεμιναρίων του τραύματος πραγματικότητα. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές στη σειρά και εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, που έχετε την καλή διάθεση να μας παρακολουθήσετε κάθε Τρίτη παρατρίτη. Εγώ θέλω να δώσω σε όλους ένα ραντεβού για 15 μέρες μετά, όπου έχουμε άλλο ένα webinar ενδοδοντικού ενδιαφέροντος αυτή τη φορά. Και μετά θα έχουμε μια μικρή παύση για τα Χριστούγεννα και επανερχόμαστε τον Ιανουάριο με το νέο μας πρόγραμμα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, όπου θα ανακοινωθεί όλο το καινούριο μας πρόγραμμα. Και ελπίζουμε να σας δούμε σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ σε όλους. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας προσωπικά και τους συναδέλφους που παρακολούθησαν και όλους όσους συμβάλλαν σε αυτήν την επιτυχημένη οργάνωση των σεμιναρίων. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.